Ευρώπη. Τα πρώτα προβλήματα που είχαμε αρχίσανε από τις βόμβες που πέσανε στο Παρίσι και είχαμε και στις Βρυξέλλες και στην Κωνσταντινούπολη. Και το αποτέλεσμα είναι οι χώρες της Βόρειας Αμερικής, οι ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες, οι οποίοι κυρίως όταν έρχονται σε κρουαζιέρα έρχονται στην Ευρώπη και δεν έρχονται σε μία συγκεκριμένη χώρα, αποφασίσανε να ακυρώσουν τα ταξίδια τους και να τα μεταβάλουν σε μία άλλη εποχή όπου θα αισθανθούν μία μεγαλύτερη σιγουριά για να έρθουν στην Ευρώπη. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε, το πρόβλημα δεν συνδυάζεται αποκλειστικά με την Τουρκία. Και μάλιστα, λόγω αυτού του προβλήματος, γι' αυτό και οι εταιρείες κρουαζιέρας μειώσανε τις προσεγγίσεις για το 2017. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το σημείο. Ένα πράγμα που πρέπει να διατηρήσουμε όλοι και να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας είναι ότι στο παγκόσμιο χάρτη της κρουαζιέρας, όπως ξέρετε όλοι, η μεγαλύτερη περιοχή κρουαζιέρας είναι η Καραϊβική. Και μετά από την Καραϊβική είναι η Ευρώπη, η οποία η Ευρώπη σπάζεται σε δύο κομμάτια. Είναι η Βόρεια Ευρώπη και η Μεσόγειος. Τα τελευταία 3 χρόνια η κρουαζιέρα στη Μεσόγειο έχει συρρυκνωθεί γιατί επανειλημμένως η Μεσόγειος, οι αγορές που ήταν ανοιχτές για κρουαζιέρα στη Μεσόγειο ήταν και όλες οι αγορές της Βόρειας Αφρικής. Σήμερα την ημέρα τι έχει μείνει? Έχει μείνει η αγορά της Ανατολικής Μεσόγειου και κυρίως η Ελλάδα και η Δυτική Μεσόγειος. Άρα όταν το δούμε από την σκοπιά των εταιριών κρουαζιέρας, οι παγκόσμιες εταιρείες, αρχίζουν και έχουν ένα ερωτηματικό, το πόσο θα μπορέσει η Ευρώπη σαν περιοχή να διατηρήσει τα προνόμια που είχε στο παρελθόν, λόγω γεωπολιτικών καταστάσεων σε όλη την Μεσόγειο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα θα πρέπει να καταλάβει ότι για να μπορέσει να ξαναφέρει την κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να καταλάβει την σοβαρότητα των υποδομών. Γιατί όσο και ελκυστική να είναι η Ελλάδα σαν ασφαλές μέρος, και να το πούμε ξεκάθαρα, τον Ιούλιο όταν έγινε το πρόβλημα στην Τουρκία με το πραξικόπημα, όλες οι εταιρείες στραφήκαν προς την Ελλάδα. Με ποιο αποτέλεσμα? Ότι εκείνη την εποχή διαλέξανε να κάνουν απεργίες και να υπάρχει το μεγαλύτερο πλοίο της Carnival, το Carnival Vista, με πάνω από 4.000 επιβάτες, με εικόνες οι επιβάτες να κρατάνε τις βαλίτες τους. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά και όταν μιλάμε ότι λέμε το πρόβλημα είναι της Τουρκίας. Το πρόβλημα δεν είναι της Τουρκίας. Το πρόβλημα είναι της Ελλάδος. Και εμείς πρέπει να αλλάξουμε και να ό,τι και να γίνεται στην Τουρκία δεν θα πρέπει να επηρεάζει το τι γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς πρέπει να σιάξουμε τις υποδομές μας και να σιάξουμε τις συνθήκες της δουλειάς που υπάρχουν για να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να αισθάνονται την ασφάλεια, όχι μόνο ασφάλεια από την άποψη τρομοκρατίας, αλλά ασφάλειας υπηρεσιακή, ότι θα έρθουν στο λιμάνι και θα υπάρχουν οι παροχές. Δεν θα υπάρχουν οι απεργίες, θα δουλεύουν όλα αυτά. Οπότε, ένα μεγάλο μέρος της απόφασης να αποτραβηχθούν ήταν αυτό το κλίμα. Και σου λέει, πώς θα πάω εγώ στην Ελλάδα όταν δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορέσω να κάνω την προσέγγιση στο λιμάνι που θέλω. Για ποιο λόγο? Γιατί είτε οι υποδομές είναι καλές, είτε ακόμα δεν έχουμε και berthing allocation. Δηλαδή, φτάνει το πλοίο και δεν ξέρει αν θα μπορέσει να μπει μέσα ή όχι. Πρόβλημα. Δεύτερο, πώς θα μπορέσω εγώ να είμαι σίγουρος ότι αν φέρω περισσότερους επιβάτες, θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν
μήνα Ιούλιο, Αύγουστο και να μην έχουν να ταλαιπωρούνται. Αυτά είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, όσο γρηγορότερα λύσουμε αυτά τα πράγματα, τόσο γρηγορότερα θα επανέλθει η κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο και κυρίως στην Ελλάδα. Οπότε, ελπίζω να έχω ξεκαθαρίσει την ερώτηση εάν είναι η Τουρκία. Αν είναι η Τουρκία το πρόβλημα. Δεν είναι η Τουρκία. Είναι ένα μέρος του προβλήματος, αλλά το κύριο πρόβλημα παραμένει το δικό μας. Τώρα, για το 2017. Το 2017 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, γιατί σίγουρα υπάρχει μια μείωση των προσεγγίσεων στην τάξη του 30%. Δεν θα ήθελα να σας πω τι θέλει να πει αυτό σε αριθμό επιβατών, γιατί πρέπει να δώσουμε τον χρόνο και να έχουμε την υπομονή να δούμε πώς θα διαμορφωθούν ο αριθμός των επισκεπτών. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί το 2016 μπορεί να υπήρχαν όλες αυτές οι προσεγγίσεις, αλλά αν βλέπατε την πληρότητα αυτών των πλοίων που ερχόμουσαν, δεν ήταν και στα ύψη τους, λόγω της κρίσης που σας είπα νωρίτερα. Δηλαδή, όταν υπάρχουν ακυρώσεις και δεν έχουν Αμερικάνοι και δεν έχουν Νότιο Αμερικάνοι, ένα πλοίο το οποίο έχει προγραμματιστεί πριν 18 μήνες να έρθει, μπορεί να έρθει με πληρότητα μόνο 40%. Άρα, το 2017 μπορεί να υπάρχει μείωση σε αριθμών προσεγγίσεων, αλλά εάν έχουμε ξαναπιάσει την σταθερότητα, μπορεί αυτά όλα τα πλοία να έρθουν με μεγαλύτερη πληρότητα και να το αποτέλεσμα να είναι περισσότεροι επιβάτες ή τουλάχιστον όχι λιγότεροι από φέτος. Οπότε ας έχουμε την υπομονή και να μείνουμε σε κασάνδρες και να λέμε «Αχ, μείωση, θα πέσουν 1.000.000 επιβάτες». Κανένας δεν το ξέρει. Και όποιος σας λέει αυτούς τους αριθμούς, ουσιαστικά δεν ξέρει τι λέει. Πρέπει να έχει την υπομονή. Αυτό που θα ήθελα να καταλάβουμε όλοι είναι το πρόβλημα που τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε, και αν δεν το συλλάβουμε καλά, είναι ότι η κρουαζιέρα δεν είναι θέμα να έρθουν τα πλοία. Το θέμα της κρουαζιέρας είναι πιο βαθύ. Το θέμα της κρουαζιέρας είναι πώς κρατάς τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες σε θέση να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κρουαζιέρας. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι με την συρρήκνωση των προσεγγίσεων το μεγαλύτερο βάρος στο να κρατήσουμε την κρουαζιέρα ζωντανή στην Ελλάδα πέφτει σε Σελέστια. Και δεν θα πω σε λεπτομέρειες, ο καπετάν που μενά σας εξηγήσει περισσότερο, αλλά θεωρώ ότι η προσφορά της Σελέστια το να κρατήσει ζωντανή την κρουαζιέρα στην Ελλάδα για όφελος όλης της Ελλάδας και να ξαναέρθουν είναι τεράστιος. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε και σίγουρα εμείς σαν εταιρεία θα εξακολουθήσουμε να επενδύουμε στην Ελλάδα, γιατί πιστεύουμε σε αυτό το χώρο, και θα επενδύσουμε όχι μόνο για το 2017, αλλά για τα επόμενα 10 χρόνια. Σας ευχαριστώ.